7η αγωνιστική του πρωταθλήματος 1974-75 και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο μετρώντας μόνο νίκες στις προηγούμενες 6. Από την άλλη πλευρά, το Τριφύλι είχε ήδη στραβοπατήσει με 2 ισοπαλίες κόντρα σε Ηρακλή και Καβάλα. Το ντέρμπι φαινόταν να έχει φαβορί και να είναι ερυθρόλευκο. Ωστόσο, η ιστορία των δύο αντιπάλων εξίσωνε τις αγωνιστικές διαφορές όσο πλησίαζε η ώρα της έντρας. Οι απουσίες δεν ήταν πολλές για τις δύο ομάδες, με τον αμφίβολο Δελικάρη για τον Ολυμπιακό να ξεπερνά έναν τραυματισμό και με χαμόγελα στην τελευταία προπόνηση να περιμένει μαζί με τον προπονητή του Λάκη Πετρόπουλο το πρώτο μεγάλο μάτς της χρονιάς. Οι δύο προπονητές κράτησαν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και κλειστά χαρτιά για την κατάρτιση της ενδεκάδας. Μπόμπεκ, γιατί να παίξουμε εμείς με ανοιχτά χαρτιά? Πετρόπουλος, οι 11 που θα παίξουν θα το μάθουν σήμερα το πρωί. Οι πράσινοι έπιασαν στον ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού και ο Ελευθεράκης, μόλις στο δεύτερο λεπτό με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ. Αφύλακτος μέσα στην περιοχή, εκτέλεσε τον ανέτοιμο Κελεσίδη. Ο περίφημος Μιχάλης Κρετικόπουλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς. Ο Κεσαριανιώτης επιθετικός στο αμέσως επόμενο λεπτό έφερε το ματς σε ισορροπία και αυτός με κεφαλιά. Ο επιθετικός των Πειραιωτών πέτυχε ακόμη 3 γκολ σε αυτό το ματς, όμως ακυρώθηκαν σε ένα ιδιαίτερο και άτυπο ρεκόρ για τον 28χρονο τότε άσο του Ολυμπιακού. Στο 20ο λεπτό, ο Γιώργος Δελικάρης, μόνιμος εκτελεστής των στημένων του Ολυμπιακού, σημάδεψε τον Μάικ Γαλάκο και εκείνος με ακόμη μια κεφαλιά πέτυχε το τελικό 2-1. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, το ντέρμπι δεν ήταν και το καλύτερο ποιοτικά και μόνο η Γκλέζος από πλευράς Ολυμπιακού και Δωμάζος από εκείνη του Παναθηναϊκού στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ο Ολυμπιακός πήρε τη σπουδαία νίκη και συμπλήρωσε ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της κατάκτησης του τίτλου. Υπήρχε μια πίεση από τον κόσμο, από τις εφημερίδες, από τις διοικήσεις. Πολλές φορές όταν χάναμε ένα μάτς από στεναχώρια και ντροπή δεν βγαίναμε έξω. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να βυθίζεται σε μία από τις πιο άσχημες σεζόν στην ιστορία του που τον προσγείωσε τελικά στην 5η θέση της βαθμολογίας.